Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας δέχεστε να σας ενημερώσουμε για την κατάσταση που είδαμε χτες στη Λέσβο. Με τα κλιμάκια της Επιτροπής και του ΟΗΕ, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, τις οποίες και συγχαίρουμε για την άμεση ανταπόκριση χάρη στη δουλειά τους, αποφεύθηκαν και τα χειρότερα στο νησί, αντιμετωπίζουμε τις άμεσες ανάγκες. Οι άμεσες ανάγκες έχουν να κάνουν φυσικά με τη στέγαση, τη σύτηση και να εξασφαλίσουμε ότι όλοι όσοι μείνανε χωρίς κατάλημα θα μπορέσουν να έχουν την αντιμετώπιση που πρέπει. Παράλληλα με αυτό, πάλι σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τις αρχές, σχεδιάζουμε το μέλλον. Μια μεσοπρόθεσμη προοπτική για μια νέα δομή που θα λειτουργεί με νέα πρότυπα, με καλύτερες εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να βεβαιωθούμε πια ότι η Μόρια είναι παρελθόν. Και τρίτον, χαράσουμε σε συνεργασία με τη Γερμανική Προεδρία και όλες τις κυβερνήσεις, και θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ξέρω πόσο προσωπικά ασχολείστε κι εσείς με αυτή την υπόθεση, χαράσουμε τη νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η οποία θα αποφεύγει τα λάθη του 2016 και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να έχουμε όλες τις κυβερνήσεις της Ευρώπης δίπλα μας σε αυτό το νέο ξεκίνημα. Γιατί η Ευρώπη, το έχω πει ήδη, δεν μπορεί να αποτύχει δύο φορές σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα. Και πάλι σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε, και για την άμεση ανταπόκρισή μας στο αίτημα να επισκεφτείτε την Λέσβο και να παρέχετε άμεση υποστήριξη για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης. Η κυβέρνηση κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και ήδη έχει δρομολογηθεί η προσωρινή εγκατάσταση, η οποία θα φροντίσει τους πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι δεν μπορούν πια να στεγαστούν στην Μόρια. Θέλω να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και όλα τα κράτη-μέλη τα οποία με μεγάλη γενναιοδορία προσφέρθηκαν να μας υποστηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Όμως είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι αυτή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να εξαντλείται μόνο στη διαχείριση μιας κρίσης. Το έχετε πει και εσείς πολλές φορές. Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποτύχει δεύτερη φορά στην αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου εξαιρετικά σύνθετου ζητήματος, το οποίο αποτελεί μια πρόκληση για ολόκληρη την ευρωπαϊκή οικογένεια. Και έπρεπε ίσως να χρειαστεί μια τέτοια τραγωδία για να αφαιρεθούν και πάλι οι συνειδήσεις, για να αντιληφθούν όλοι στην Ευρώπη ότι η διαχείριση του προβλήματος αυτού δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τις χώρες πρώτης υποδοχής, από τις χώρες που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης, και ότι χρειαζόμαστε μια νέα, φιλόδοξη, καινούργια πολιτική για τη μετανάστευση και το άσυλο, και θα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις προτάσεις της Επιτροπής που φαντάζομαι ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα εντός του επόμενου μήνα. Δεν μπορούμε να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος και βέβαια αυτό συμπεριλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διαχειριστεί υφιστάμενες δομές. Στην όποια νέα δομή γίνει στο νησί και θα γίνει εκ των πραγμάτων θα χρειαστεί μια νέα δομή, το πρότυπο λειτουργίας και διοίκησης πρέπει να είναι διαφορετικό. Και θα συζητήσουμε τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να είναι σαφές και σε επιχειρησιακό αλλά και σε συμβολικό επίπεδο ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια της πρώτης υποδοχής, της ταυτοποίησης, της διαδικασίας, της γρήγορης διαδικασίας χορήγησης ασύλου δεν γίνεται μόνο από τα κράτη-μέλη, δεν γίνεται μόνο από την Ελλάδα, αλλά γίνεται και με πολύ πιο ενεργή ευρωπαϊκή συμμετοχή. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε πάντα διαθέσιμοι και προσωπικά να συνδράμουμε στην συζήτηση και στο διάλογο που γίνεται για μια μόνιμη λύση.
η οποία θα συμπεριλαμβάνει πολλές πτυχές του προβλήματος, από την πιο αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, μέχρι την κοινή πολιτική ασύλου, μέχρι μια ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών. Αλλά ένα πράγμα είναι βέβαιο, πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, η οποία πρέπει να αποδεικνύεται έμπρακτα, είναι μόνο ζήτημα της Ελλάδος και των άλλων κρατών που βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα να διαχειριστούν το πρόβλημα αυτό, και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε αυτή την προσπάθεια σας έχουμε σημάδους. Ευχαριστώ και πάλι ακόμα μια φορά για την ταχύτατη ανταπόκριση να βρεθείτε και να υποστηρίξετε έμπρακτα την μεγάλη αυτή προσπάθεια που κάνουμε, και θα ξαναβρεθούμε σύντομα για να συζητήσουμε πια τις συγκεκριμένες πτυχές των προτάσεων που θα καταθέσετε.